Σε παροδία εξελίχθηκε η χθεσινοβραδινή διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καρδίτσας για την ανάδειξη του προσώπου που θα εκπροσωπήσει το νέο θεσμό του συμπαραστάτη του Δημότου και της επιχείρησης. Στη διαδικασία πήραν μέρος 9 πρόσωπα και αξίζει να σημειώσουμε ότι η συντηρητική πλειοψηφία συγκέντρωσε αριθμό ψήφων που θυμίζουν δελτίο προπό, καθώς ελάχιστοι ήταν αυτοί που ξεπέρασαν τις 3 ψήφους. Ο υποψήφιος πάντως που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων ήταν ο δικηγόρος κ. Βασίλης Κωστής, που υπερψηφίστηκε από 7 συμβούλους. Όμως για να εκλεγεί χρειάζονται 22 ψήφοι. Πάντως ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Χρήστος Στέγος δήλωσε αντίθετος με το θεσμό και δεν συμμετείχε στη διαδικασία. Θεωρούμε ότι ο νέος αυτός θεσμός που επιβάλλεται σε δήμους άνω των 20.000 κατοίκων δεν έχει να προσφέρει τίποτε το ουσιαστικό και τίποτα το ηθικό και το θετικό να προσφέρει στους δημότες για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και τους απασχολούν, αλλά απλούστατα θα υπηρετήσει καθαρά επιχειρηματικά συμφέροντα και προσωπικά συμφέροντα ορισμένων για να καταλάβουν αυτή την έμεστη θέση.